Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Το φάουλ που εκτελέστηκε, ο Μετόγεβιτς θα προλάβει σε θέση offside, όμως ήταν ο Ματ Ντάρμπισχάιρ. Εδώ υπόδειξη από τον βοηθό. Νομίζω ότι είναι στην ίδια ευθεία. Πάει μόνος του στην επιθετική προσπάθεια. Θα πάρει το φάουλ Ακιντόλα. Εδώ Ράσο έβαλε μπροστά το κορμί του. Βρήκε τον Χάρη τον Κυριάκου, ο οποίος ανέβηκε και πάλι για τον Μαέ. Έξω από την περιοχή το σούτ, ο Παντιλίμων έπεσε. Ξανά το σούτ από τον Μαέ. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Ιταλός και σωστά έκανε. Ο Κούσουλος για τον Τιάγκο. Η σέντρα για τον Ντάρμπισχάιρ. Βγήκε όμως ο Βοζίνια, μπλοκάρε την μπάλα. Βλέπει την πορεία της μπάλας. Καλύπτεται ο Ντάρμπισχάιρ. Κάνει την προβολή, δεν προλαβαίνει όμως την μπάλα. Στην περιοχή το φαλτσαριστό σου, το Παντίλιμον. Εδώ η τελική του προσπάθεια. Ποδοσφαιριστής που έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Ντούσαν Κέρκες. Μινάς Αντωνίου, η σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει. Αλλά που είναι πολύ γρήγορος. Ο Ακιντόλα βάζει την μπάλα μπροστά με τον Μεντόγεβιτς. Θα παραχωρήσει, όχι, out είναι, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Εδώ ξανά ο Ακιντόλα βάζει τα πόδια μπροστά, ο Μεντόγεβιτς από πίσω. Σέντρα στην περιοχή, ο Μάιντεβατς στην κεφαλιά. Η μπάλα είναι corner αφού ο Παντίλιμον ακούμπησε την μπάλα. Ξανά η κεφαλιά από τον Μάιντεβατς, ψιλοκρεμαστή. Και πάλι για τον Αγκάνοβιτς που ψάχνει χώρο για σέντρα, θα την επιχειρήσει. Τεσέιρα γύρισε πολύ όμορφα το γύρισμα. Σήκωσε την μπάλα και βρήκε τον Μαϊντεβάτς. Το πλασέ 1-0 για την ΑΕΛ. Αυτός που σκοράρει είναι ο Μαϊντεβάτς. Βρίσκει τον χώρο, ζυγίζει η σέντρα. Έρχεται ο Μαϊντεβάτς για να σκοράρει το 1-0. Σαλαμίνα 2-1 και Δόξα ΑΕΚ 0-0. Άσχημο χτύπημα τώρα για Μαυρία και Χάρη Κυριάκου. Όχι, δεν είναι όμως με όμο, ήταν ψηλά. Ο Κούσουλος και πάλι στον Ποτεάκ. Νέα σέντρα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Μινά Αντωνίου σε κόρνερ. Υπήρξε offside εκεί όμως. Είναι εκτεθειμένος ο Ντάρμπισχάιρ. Η φάση έχει τελειώσει από την ώρα που έφυγε από τα πόδια. Μαϊντεβάτς βάζει την μπάλα μπροστά. Κάνει την κίνηση, το σούτ, η κόντρα, ο Παντίλιμον. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Μαϊντεβάτς να παίρνει το διάδρομο και να ολοκληρώνει μόνος του. Κούσουλος. Φάουλ που γίνεται από τον Αγκάνοβιτς. Εδώ είναι ο Αγκάνοβιτς. Στον Κούσουλο. Στον Λέτσιαξ. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Το σούτ 1-1. Ο Μποτεάκ στο 41. Ξανά η κίνηση από τον Ακιντόλα για τον Τιάγκο. Βλέπει τον Λέτσιαξ να είναι μόνος του, ακροβολισμένος αριστερά. Η σέντρα έχει ξεχαστεί. Ο Μποτεάκ, ο οποίος αμέσως με το αριστερό αυτό βολέ παραβιάζει την εστία του Βοζίνια. 1-1. Ακιντόλα, Μποτεάκ στο ύψος της περιοχής, στο σούτ, πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα ο Βοζίνια. Στους φεριστές του Ντούσαν Κέρκες, εκεί μίλησε η ποιότητα του Μποτεάκ, ο οποίος ξεκίνησε και τελείωσε την φάση. Αντάμοβιτς στον Μαϊντεβάτς, θα περάσει στην περιοχή ο Μαϊντεβάτς. Το σούτ αδύναμο, θα μπλοκάρει εύκολα ο Παντίλιμον. Πέρασε η μπάλα, ο Αντάμοβιτς έκανε τη σέντρα. Χάρης Κυριάκου το σούτ, η κόντρα στο Μαυρία και το κόρνερ. Και αυτή για του ΑΕΛ. Έψαξε τον Ντάρμπισχάιρ που τσίμπησε την μπάλα σε θέση offside, όμως ο Ακιντόλα του Ντάρμπισχάιρ. Ο βοηθός υποδεικνύει τον Ακιντόλα στον Ντάρμπισχάιρ. Φάουλ που εκτελέστηκε στα γρήγορα. Ο Ακιντόλα πάει να βάλει την μπάλα μπροστά. Δεν τα κατάφερε. Εδώ Μάρκο Ντιμπέλο θα
θα προλάβει την μπάλα. Μαέ θα περάσει στην περιοχή. Το σουτ δυνατό. Ο Παντήλιμον θα διώξει την μπάλα. Εδώ από τον Μαέ που παίρνει την μπάλα από το χάρι του Κυριάκου, συγκλίνει το διαγώνιο σουτ. Ο Τεάκ εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει. Στην ίδια ευθεία ο Λούφτνερ δεν μπόρεσε. Λέτσιαξ ψάχνει και βρίσκει τον Ντάρμπι Σάιαρ. Βρέθηκε στο έδαφος ο Μεντόγεβιτς, γύρισε την μπάλα για τον Βοζίνια. Ο Ντάρμπι Σάιαρ, φαίνεται ότι γίνεται φάουλ από τον Μεντόγεβιτς, τον Ντάρμπι Σάιαρ. Έξω από την περιοχή της Ομόνια, στο σουτ πάνω από την εστία, από τον μέσο της ΑΕΛ. Αλλάζει παιχνίδι, ο Αγκάνοβιτς, φάουλ που έγινε από τον Χάρη τον Κυριάκου, στον Χάρη τον Μαυρία. Εδώ τσιμπάει την μπάλα με το κεφάλι ο Μαυρίας, το φάουλ που γίνεται. Με τον Τεσέιρα μπροστά τον Ντάρμπι Σάιαρ, το σουτ, την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Δεν υπάρχει offside, είναι ο Ράσο στο κέντρο της άμυνας που τον καλύπτει τον Ματ Ντάρμπι Σάιαρ. Τώρα ο Μποτεάκ για αντεπίθεση της Ομόνιας για τον Κιντόλα που είναι γρήγορος. Φάουλ από τον Ράσο, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα. Από τη στιγμή που κέρδισε την μπάλα έκανε το sprint. Μαέ. Φάουλ που έγινε από τον Λάγκ. Εδώ είναι ο Λούφτνερ. Ο Γκόμες στον Τιάγκο. Η πάσα αμέσως για τον Ντάρμπι Σάιαρ. Η ευκαιρία, το πλασέ, έξω η μπάλα. Ντάρμπι Σάιαρ θα περάσει την μπάλα πάνω από τον Βοζίνια. Αγκάνοβιτς πάει για να ευνηδιάσει. Ο Παντήλιμον έπεσε στη γωνία του και έδιωξε σε κόρνερ. Κόπηκε από τον Μαυρία. Η αντεπίθεση τώρα της Ομόνιας. Φάουλ που έγινε από τον Μεντόγεβιτς. Και νεύρα, κίτρινη κάρτα στον Μπέρκ και κίτρινη κάρτα στον Μεντόγεβιτς. Στον Μποτεάκ. Εδώ Αβραάμ εκτελεί. Μαέ την κεφαλιά. Γιατί ένα μπέρδεμα εκεί στην άμυνα της Ομόνιας. Υπάρχει φάουλ. Ντάρμπι Σάιαρ. Για να δούμε εδώ. Ναι, εδώ κοιτάξτε ο Γκοντάλ. Νομίζω για την Ομόνια καμία αλλαγή μέχρι στιγμής. Μποτεάκ ψάχνοντας τον Ντάρμπι Σάιαρ. Γκοντάλ απομακρύνει. Δεν κατάφερε να κάνει σούτ, έχει γίνει φάουλ. Εδώ Τιάγκο πατάει τον Αντρέ Τεσέιρα. Λέτσιαξ τώρα στον Τιάγκο. Το φαλτσαριστό σούτ δεν μπόρεσε ο Ντάρμπι Σάιαρ. Λίγα εκατοστά πιο μακριά ο Ντάρμπι Σάιαρ και δεν προλαβαίνει να κάνει την προβολή. Σε ακούμε, Χαράλαμπε. Η Νάς Αντωνίου θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μποτεάκ εκτελεί. Η φάση που πάει να δημιουργηθεί. Υπάρχει φάουλ. Εδώ ο Ιταλός αποφασίζει ότι υπάρχει φάουλ. Απομάκρυνε αυτός εκεί όπου είναι μόνο όμως ο Λούφτνερ. Έκανε λάθος κοντρόλ. Έκανε και το φάουλ στον Αβραάμ. Λούφτνερ θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Προλαβαίνει ο Αβραάμ. Κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι που έγινε. Αυτόν τον μήνα στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.